Γεια σας. Συνεχίζουμε λοιπόν με το ClearCham και θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε τη λεγόμενη υπέρθεση βίντεο πάνω σε ένα άλλο βίντεο ή αλλιώς picture in picture. Θα εισάγω τα media στο, στο clincham. Εδώ έχω κάποια είδη βίντεο ετοιμάσει. Θα βάλω λοιπόν αυτό εδώ πρώτα. Είναι ένα βίντεο με ένα παπαγάλο και ένα βίντεο που έχω με ένα δάσος. Θα φτιάξω λοιπόν, θα έχω την εικόνα του δάσου, θα, του βάλω, θα τη βάλω στη, στη γραμμή του χρόνου. Είναι γύρω στα 10 δευτερόλεπτα αυτό το βιντεάκι, έτσι σε αργή κίνηση. Και ο σκοπός μου είναι να κάνω υπέρθεση πάνω σε αυτό το βίντεο και τον παπαγάλο, θα το βάλω και αυτό στη γραμμή του χρόνου. Και βλέπουμε ότι πήγε πάνω σε, δεύτερο, σε ένα δεύτερο κανάλι βίντεο, Τώρα αν, μπορεί, αν το ξανασβήσω μπορεί ας πούμε αν είμαι, ε, έχω την κεφαλή μου εδώ και κάνω προσθήκη μπορεί να μου πάει από δεξιά αντί να πάει από πάνω. Σε αυτή την περίπτωση απλά το σέρνω και το βάζω από πάνω. Ή όταν εισάγω μπορώ να το κάνω κατευθείαν να, να το σύρω εισαγωγή και να πάει πάνω ώστε μπήκε ως ένα δεύτερο κανάλι βίντεο πάνω από το πρώτο μου που είναι η βάση. Έχει σημασία σειρά γιατί βλέπουμε τώρα αυτό που είναι τελευταίο. Αυτό είναι που φαίνεται γιατί καλύπτει όλο το προηγούμενο βίντεο. Τώρα, για να... εγώ θέλω να είναι αυτό το background και να φαίνεται και ο παπαγάλος. Λοιπόν, όταν επιλέγω ένα clip βίντεο γενικά στο κλίτσα, βλέπουμε ότι εμφανίζονται αυτά τα άγκιστρα που με επιτρέπουν να μειώνω ή να, ή να αυξάνω το μέγεθος ενός βίντεο. Επίσης, θέλω να κάνω ένα εφαίστιασής να το μετακινήσω, να το κάνω λοιπόν ό,τι θέλω σε σχέση με το μέγεθός του. Ας το φέρω κάπου εδώ. Και μπο μπορείτε επίσης να κάνετε και περικοπή, δηλαδή να κόψετε διαστάσεις εντελώς. Θα πατήσω λοιπόν έτσι. Άρα ας κάνω λοιπόν εγώ ανέρεση με Ctrl Z. Mm, τώρα το πήρε την ανέρεση. Έχω φέρει λοιπόν το βίντεο με το παγάλο εκεί που θέλω. Και έτσι έχω κάνει το λεγόμενο, αυτό το, την, 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 λεγόμενη τεχνική εικόνα σε εικόνα. Και για να μικρύνω το βίντεο, σπάω την κεφαλή μου γύρω στο 10, να κάνω διαχωρισμό και να επιλέξω και το κάτω για να γίνει και εδώ διαχωρισμός, οπότε να σβήσω αυτά που είναι από δεξιά. Και επίσης σε κάθε κομμάτι κλίπ στο κλίπτσαπ, όπως υπήρχε εδώ με το δάσος, μπορώ να, αν το επιλέξω εδώ δεξιά, να εφαρμόσω είτε ένα φίλτρο. Το φίλτρο είναι γενικά, πειράζει τα χρώματα. Έχουμε διάφορα εφέ που μπορούμε να εφαρμόσουμε και κάθε εφέ έχει τις παραμέτρους τους. Για να τα βγάλουμε όλα και νομίζω από κάτω έχει και άλλα φίλτρα, όπως εδώ να το ασπρόμαυρο. Αν το ξαναεπιλέξω, φεύγει. Τα εφέ είναι κάτι πιο σύνθετο, εφαρμο... δεν πειράζουν μόνο τα χρώματα, αλλάζουν εντελώ την αισθητική ενό βίντεο. Υπάρχουν διάφορα εφέ που μπορείτε να εφαρμόσετε. Εγώ θα εφαρμόσω κάτω, νομίζω υπάρχει το, το εφέ. Α, εδώ περίπου το εφέ θόλωση. Λέρ. Το οποίο είναι αρκετά. Ας το κάνω να είναι λίγο πιο μικρό κάπου εδώ. Και λοιπόν εφαρμόζω φίλτρα και εφέ στα κλιπ μου στο Clipsap. Επίσης μπορώ να αλλάξω και τα χρώματα γενικά σε ένα κλιπ. Εδώ πούμε, να μην έχει τόσο έντονα χρώματα ο παπαγάλος. Και την ταχύτητα να μειώσω ή να ταχύτητα ενός κλιπ. Τώρα αφού έχω κάνει το ζητούμενο, έχω βάλει το βίντεο μου πάνω, ας κάνω Ας προσθέσω και ένα κείμενο, εδώ ένα απλό κείμενο. Να το επιλέξω, διπλό κλικ και να το μετακινήσω. Και διπλό κλικ μέσα να γράψω το όνομά μου. Και να το βάλω κάπου εδώ κάτω. Α, και ξέχασα να βάλω και το κείμενο να πάει μέχρι το τέλος. Και αν δεν το έχετε προσέξει ήδη, δεν ακούγεται και πάρα πολύ. Το κλιπ με το που έχει κάποιο ήχο. Α τον αφήσουμε τον ήχο δεν πειράζει. Και πάμε λοιπόν στην εξαγωγή σε 700p να δώσω ένα τίτλο στο αρχείο. Και επίση να, να δώσω και ένα όνομα στο project. Να δώσω το ίδιο όνομα. Άλλο το όνομα που δίνω στο project και άλλο το όνομα του αρχείου που θα πάει θα κατεβάσω όταν κάνω εξαγωγή ή που θα στείλω όταν θέλω να το μοιράσω, να το στείλω στο OneDrive. Αυτά λοιπόν για το πώς κάνω την τεχνική Picture in Picture με το Shotcut.